Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε και στο σύνδεσμο Ελλήνων Γονοποιών. Σάκης Μαλεγκάνος μαζί μας. Κύριε Μαλεγκάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Σάκη, για να δούμε τι γίνεται, πώς αποτιμά και ο σύνδεσμος Ελλήνων Γονοποιών αυτό που ξεκίνησε εδώ και μέρες βέβαια, αλλά από τη νύχτα χθες και με πολεμική πια εμπλοκή, κανονικότατα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται τώρα. Τι γίνεται τώρα, τι έχετε να πείτε για τη δική σας πλευρά, πώς εκτιμάτε την κατάσταση, τι λένε οι πελάτες σας πιθανά με τους οποίους έχετε επικοινωνήσει σε Ουκρανία και Ρωσία? Χρήστο, είναι πολύ στενάχωρη κατάσταση, είναι άσχημα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ειδικά για τη δική μας τη δουλειά που έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια χρονιά που υποτίθεται ότι θα άρχισε να ανακάμπτει η δουλειά μας, αλλά δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Γιατί όπως προείπες, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι δύο από τους μεγαλύτερους πελάτες της Καστοριάς. Όχι πελάτες, οι χώρες που υπάρχουν οι πελάτες για την Καστοριά. Τώρα από εκεί και πέρα, το άσχημο είναι ότι έχουμε μια υποτίμηση του ρουβλίου 5-6% από χτες μέχρι σήμερα, που είναι κακό για τους γονοποιούς. Οι κυρώσεις που ακούγονται από τις πρώτες κυρώσεις είναι το μπλοκάρισμα των SWIFT. Δηλαδή δεν θα μπορούν να μπλοκάρουν οι λογαριασμοί των οι δοσοληψίες μέσω τραπεζών. Και δεν θα μπορούν να γίνουν οικονομικές συναλλαγές. Ακριβώς, οικονομικές συναλλαγές. Και όποιες δουλειές δηλαδή μπορεί να υπάρξουν, δεν θα μπορέσει να γίνει συναλλαγή διατραπεζικά όπως πρέπει να γίνεται. Και πάνω απ' όλα... Και δεν ξέρουμε καν αν θα μπορούν να βγουν οι Ρώσοι ή οι Ουκρανοί από την πατρίδα τους ουσιαστικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Οι εκθέσεις για το κλάδο μας, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Το είπε και ο κύριος Κατσάνος νωρίτερα, ακόμη και για την έκθεση εδώ της Καστοριάς. Ξεκινάμε μια συζήτηση από την αρχή, γιατί τι έκθεση θα είναι αυτή χωρίς Ρώσους επισκέπτες, λέει ο κύριος Κατσάνος. Και δεν ξέρουμε, λέει, και πόσοι, ακόμη και αν πούμε ότι θα την κάνουμε, θα θελήσουν να συμμετέχουν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπαίνουν ζητήματα εδώ. Ακριβώς, είναι σοβαρά τα ζητήματα. Ας ευχηθούμε όλοι να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, να βρεθεί μια λύση γρήγορα, ευνοϊκή για τους περισσότερους και να τα πράγματα να είναι ομαλά. Όσο ομαλά μπορεί να είναι. Σε και επειδή και παλιότερα έχουμε ζήσει κρίσεις και με το εμπάργο, και θυμάστε τι είχε γίνει επίσης, που είχε επηρεάσει και την Καστοριά όλη αυτή η ιστορία. Πιστεύεις ότι λαμβάνονται και αυτοί οι παράμετροι από μια κυβέρνηση που λέει εγώ είμαι υπέρ ότι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι... ή πρέπει λίγο να το βλέπουμε και ποιους εξυπηρετεί, τι εξυπηρετεί και για τους ανθρώπους αυτής της χώρας πριν παίρνονται οι αποφάσεις? Υπουργεία Εξωτερικών, Υπουργεία Εμπορίου, δεν ξέρω. Κανονικά η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά εκεί που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά. Αλλά πώς θα το ζητήσει? Πρέπει να δει ποιοι κλάδοι πλήττονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο δικό μας ο κλάδος έχει πληγεί από το 2014-2015, πότε ήταν τότε πάλι που είχαμε τα γεγονότα. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι, αν βάλουμε και τα χρόνια του κορονοϊού, που έχουμε κλειστά τα γουναράδικα, έχει μηδενιστεί η δουλειά μας. Άρα τι πρέπει να γίνει? Όπως θα κάνουν συγκέντρωση η ελληνική κυβέρνηση για το φυσικό αέριο κτλ. Πρέπει να δει και τους κλάδους οι οποίοι πλήττονται. Και ένας κλάδος είναι η γονοποιία. Καθαρά. Ξεκάθαρα. Μας λένε εδώ, έρχεται ένα μήνυμα, δεν ξέρω, πρέπει να το δω λίγο για να το διασταυρώσω. Αλλά ο επίτροπος, λέει, της Κομισιόν δήλωσε το πρωί ότι δεν θα δεχτούμε Ρώσο πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό ισχύει, εδώ που μας στέλνετε τώρα με μήνυμα, αυτό είναι κλάφτα χαράλαμπε. Τότε καταραίουν τα πάντα. Αν ισχύσει αυτό, καταραίουν τα πάντα. Γιατί, Σάκη, περίμεναν πάρα πολύ, ίσως όχι μόνο από την έκθεση, ανοίγει ο καιρός, ανοίγει το καλοκαιράκι, ξέρουμε ότι είναι αγαπημένος προορισμός των Ρώσων η Ελλάδα, η Χαλκιδική, η νησιά κτλ. Δεν θα έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα θα πάνε πίσω και πόσος κόσμος θα παραμείνει χωρίς δουλειά στην Καστοριά από αυτή την ιστορία. Κοίταξε, πέρα από τον πόλεμο της
βλέπουμε ότι ξεκίνησε σήμερα, το πούμε, έτσι. Και χωρίς αυτό το πράγμα να γινότανε, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο ότι αν δεν είχε δουλειά η Καστοριά μέχρι το καλοκαίρι, ναι, επίσης θα μιλούσαμε για πολύ άσχημα πράγματα. Πόσο μάλλον τώρα. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Τα πράγματα για τον κλάδο γενικότερα, Σάκη, τα βλέπετε πολύ ωριακά. Βλέπετε δηλαδή ότι μπορεί να φτάσουμε σε εποχή που να ξεχάσουμε τη γούνα στην Καστοριά. Και να έχουμε εξόδους από τα επαγγέλματα. Ναι. Έτσι, δεν είναι να τελειώσει η γούνα, έτσι. Απλά, εγώ είπα ότι θα δυσκολέψει η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Εάν δεν γίνουν δουλειές μέχρι το καλοκαίρι, εννοώ. Δηλαδή, τι λέω με αυτό το λόγο. Μεθαύριο, τον άλλο μήνα, είναι η έκθεση της Ιταλίας. Δεν την υπολογίζουμε την έκθεση της Ιταλίας, γιατί δεν θα έχει επιτυχία ένα και στο χέρι. Απλά, η έκθεση της Καστοριάς, τα μηνύματα για την έκθεση της Καστοριάς, ναι, ήταν πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά, ναι, πραγματικά. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει μια έκθεση στη Ρωσία, στη Μόσχα, και τα μηνύματα που ερχόταν από εκεί ήταν πολύ καλά για την έκθεση της Καστοριάς. Ότι θα είχε επισκεψιμότητα, θα ερχόταν. Ότι θα ερχόταν εδώ κόσμος και κοσμάκες, πραγματικά. Αυτό εισπράταμε όλοι. Απλά. Τώρα όμως... καθαρίζω ότι αν δεν γίνει κάτι μέχρι το καλοκαίρι, οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις θα βγουν σε μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, Σάκη, δεν ξέρω, και μεμονωμένα ο καθένας βέβαια για το δικό του μαγαζί, για τους δικούς του πελάτες, ή σαν σε, δεν ξέρω αν θα επικοινωνήσετε ή αν επικοινωνείτε ήδη με πελάτες σας για να πάρετε ένα κλίμα. Τι υπάρχει εκεί και τι διαθέσεις υπάρχουν. Ακούμε ήδη, και ο κύριος Κατσάνος νωρίτερα είπε και από την προσωπική του επιχείρηση, για ακυρώσεις παραγγελιών από Ουκρανία. Εγώ δεν επικοινώνησα σήμερα γιατί είμαι εκτός Καστοριάς. Έτσι. Φαντάζομαι όμως ότι θα το κάνεις. Απλά σου είπα ότι τα νέα χθες που μίλησα με κάποιους συναδέλφους που είναι στη Μόσχα, μου είπε αυτά που μετέφερα λίγο πριν. Πω. Ότι το κλίμα είναι πολύ καλό για την γουνοποιία. Μέχρι που να έρθει όμως ο πόλεμος. Χθες δεν είχαμε πόλεμο. Ήτανε. Σήμερα έχουμε. Έτσι. Σήμερα έχουμε. Και αυτό τα αλλάζει τώρα, όλα. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ας ευχηθούμε όλοι για το καλύτερο. Μάλιστα. Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι ή να τονίσουμε κάτι. Τι να προσέξουμε όταν κάτι δεν εξαρτάται από τα χέρια μας. Κοίταξε, ένα τέτοιο πράγμα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τις ανθρώπινες ζωές. Έτσι, είναι κρίμα τώρα να γίνει ένα πόλεμος και να καθούν αθώοι άνθρωποι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τα γεωπολιτικο-οικονομικά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, αυτή είναι η αιτία αυτού του πολέμου που... Και αυτός ο άνθρωπος από την ώρα που πάτησε το πόδι σε αυτήν τη γη πολεμάει. Έχουμε φτάσει 2022 και ακόμα πολεμάει. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και τα λέμε με την οποιαδήποτε εξέλιξη, γιατί η ατμόσφαιρα στην Καστοριά βαραίνει πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Μας απασχολεί πάρα πολύ, διπλά από ό,τι την υπόλοιπη Ελλάδα. Πόσο κρίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, για χαρά. Καλό μεσημέρι πια. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.